την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε θίξει το θέμα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς να το πω τώρα κομψά, να βάλει για λίγο ή σε κάποια άκρη τέλος πάντων τους προέδρους του ΕΟΑ και να δώσει κάποιες εξουσίες στους, στους τεχνοκράτες για τον πολεοδομικό έλεγχο κτλ. Θέλω λίγο να δούμε αν βρήκαν την ευκαιρία οι πρόεδροι των ΕΟΑ να ξαναμιλήσουν μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί στην Βουλή τους είπε ο Διευθυντής του Υπουργείου ότι θα το δουν το θέμα και θα το συζητήσουν. Είχαμε και αυτή την ατάκα από τον κύριο Γιορκάτζη που είπε αν ήταν έτσι έπρεπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να περιμένει στην άκρη μέχρι να μάθει τη δουλειά από τους τεχνοκράτες. Κύριε Τσουλόφτα, καλημέρα. Έχουμε και καλή τον. Σας μέρα, καλημέρα. Έχουμε... ωραία, έχουμε και τον κύριο Χάτζη Χαραλάμπους. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα και στους δύο. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Τσουλόφτα, ξεκινάω από εσάς. Έχουμε κάποιο νεότερο, έχετε κάποια νέα ενημέρωση. Και εσάς, πώς σας φάνηκε το θέμα των τεχνοκρατών? Όπως έχετε αναφέρει, κατά την συζήτηση την περασμένη εβδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, είχε επικρατήσει η άποψη ότι το θέμα θα πρέπει να τύχει διαβούλευση συζήτησης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και των πέντε εκλεγμένων προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε στην επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία είναι στις 12 Σεπτεμβρίου, να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής μια συνενετική πρόταση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ναι. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα και αναμένομαι από τον Υπουργό Εσωτερικών να καλέσει τους πέντε προέδρους σε αυτή την σχετική... Πώς σας φάνηκε, δεν μου είπατε όμως. Θεωρούμε οι πέντε προέδροι... έχουμε εξασφαλίσει δύο νομικές γνωματεύσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αν μου επιτρέπετε έτσι να διαβάσω πάρα πολύ σύντομα ένα μικρό απόσπασμα από τη μία γνωμάτευση, η οποία θεωρεί το διάταγμα εξόχως προβληματικό, διότι οι σχετικές αρμοδιότητες συνιστούν ευθύνη των ΕΟΑ, ναι, και κατ' επέκταση του Συμβουλίου, και επομένως δεν ενδείκνεται η χώρηση εξουσιών σε κατονομεζόμενους από τον Υπουργό Λειτουργούς των Επαρχιακών Οργανισμών. Επίσης, η γνωμάτευση λέει ότι το διάταγμα χώρηση εξουσιών βρίσκεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου που διέπει την λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών. Θεωρούμε ότι η ευθύνη αυτή της πολεοδομικής, του πολεοδομικού ελέγχου και της αδειοδότησης ανήκει σύμφωνα με τον νόμο στους επαρχιακούς οργανισμούς. Δεν είμαστε αντίθετοι με την εκχώρηση εξουσιών σε τεχνοκράτες, αλλά αυτοί λειτουργούς των επαρχιακών οργανισμών, αλλά αυτή θα πρέπει να γίνει από τους πρόεδρους και όχι απευθείας από τον Υπουργό, ο οποίος υπησέρχεται εντός των οργανισμών και καθορίζει ο ίδιος, κατονομάζει άτομα στα οποία εκχωρεί εξουσίες χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών ή των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών. Μάλιστα. Κύριε Χατζηχαραλάμπους, έρχομαι σε εσάς. Καλή σας ημέρα. Γιατί πιστεύετε ότι προβαίνει σε αυτή την ενέργεια το Υπουργείο Εσωτερικών? Γιατί πήρε αυτή την απόφαση? Δεν έχει ακόμη εμπιστοσύνη ότι μπορούν οι προέδροι να το κάνουν σωστά? Θέλει για λόγους διαφάνειας να το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Και αν είναι έτσι, τελικά ποιος θα είναι ο ρόλος σας και πώς εμείς θα ξέρουμε αν θα λειτουργείτε με διαφάνεια ή όχι? Παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Απλώς να αναφέρω ότι έχει λεχθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου στην συνάντησή μας στη Βουλή, στην Επιτροπή Εσωτερικών, ότι αυτό έγινε με πρόθεση να προστατευτούν οι πρόεδροι των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης. Αυτό, κατά την άποψή μου, θεωρώ πως δεν μπορεί να εσταθεί. Μένουμε στη θέση ότι έχουμε πέντε πρόεδρους οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τον κόσμο. Θεωρούμε ότι εμείς θα πρέπει να καθορίσουμε πού θα πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες. Άρα θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους λειτουργούς, εκεί και όπου θεωρούμε, με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε ότι θα είναι πιο λειτουργικός ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα η αδειοδότηση της ανάπτυξης. Έναν κομμάτι το οποίο πραγματικά καλούμαστε εμείς σαν επαρχιακοί οργανισμοί αυτοδιοίκησης να δώσουμε λύσεις.
ένα κομμάτι αυτών της αλληλοδότησης, το οποίο ο κόσμος αναμένει από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και από τη μεταρρύθμιση, πραγματικά να δει μια αλλαγή, να δει λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα. Επισπευσμένες διαδικασίες, όταν... να μην περιμένει τόσο χρόνο, να μην είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες, να μην του λένε 30 μέρες και να παίρνει 1,5 χρόνο. Ακριβώς. Όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά. Όλα αυτά, ακριβώς, και για όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε και την ευθύνη και καλούμαστε να πραγματικά να λειτουργήσουμε και να δώσουμε λύσεις, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε και τις αρμοδιότητες για να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε. Επόμενη συνάντηση πότε θα είναι? Αναμένουμε από τον Υπουργό, ως έχει συμφωνηθεί στην τελευταία συνεδρία στην Βουλή, αναμένουμε όπως μας καλέσει σε μια συνάντηση και ένα διάλογο, ναι, για να εξερευνηθεί η λύση αυτή. Αλλά πέραν αυτού που θα πρέπει να εξεταστεί και το νομικό πλαίσιο, αυτό που έχει αναφέρει ο φίλος ο Γιάννης Τεσπλώστας, ότι έχουμε και το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Και μετά σε όλα αυτά θα πρέπει να καθοριστεί και να οριστικοποιηθεί το θέμα αυτών πριν την επόμενη συνεδρία που είναι Σεπτέμβρη, άρα πρέπει άμεσα να... 12 Σεπτεμβρίου. Πρέπει όμως τώρα το καλοκαίρι, κύριε Τσουλόφτα μου, θα βρείτε την ευκαιρία να τα δείτε όλα αυτά. Εμείς οι 5 πρόεδροι είμαστε διαθέσιμοι. Ωραία. Έχουμε πρόσφατα αναλάβει και θεωρώ ότι κανένας από εμάς δεν θα απουσιάσει. Εν τω μεταξύ, στηθήκετε, είσαστε εντάξει, καλυφθήκετε, θέσεις, ιστορίες, ο καθένας ξέρει τον ρόλο του, τα γραφεία σας, το έναν το άλλον, εξετάζονται υποθέσεις και αιτήσεις του κόσμου. Βεβαίως έχει τροχιοδρομηθεί όλη η διαδικασία της αδειοδότησης, παρόλα τα κάποια αρχικά προβλήματα που υπήρξαν. Το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία και ήδη στις περισσότερες επαρχίες έχουν εκδοθεί και σχετικές άδειες πολυδομικές και από τις προηγούμενες, από τις 30.000 που μας... Και από τις νέες. Από την 1η Ιουλίου βεβαίως και εδώ στη Λεμεσό έχουμε εκδώσει κάποιες άδειες οι οποίες υποβληθήκαν την 1η Ιουλίου. Το σύστημα λειτουργεί με κάποια προβλήματα, επειδή πρόκειται για ένα σύστημα πληροφορικής, μια νέα πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία τώρα δοκιμάζεται. Άρα αναπόφευκτα ναι, επειδή είμαστε στην Κύπρο βέβαια, κύριε Τσουλόφτα μου, το αναπόφευκτα επειδή είμαστε στην Κύπρο όμως, έτσι, όχι, η πλατφόρμα. Όχι, όχι, όχι. Να μου επιτρέψετε να πω ότι έχω εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες και στο εξωτερικό, όλα τα συστήματα πληροφορικής δοκιμάζονται στην πράξη και πάντα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι τώρα είμαστε στην στάδιο που δοκιμάζουμε αυτή τη νέα πλατφόρμα και είμαστε σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας και με την εταιρεία η οποία αναπτύσσει το σύστημα και οποιαδήποτε αρχικά προβλήματα υπάρχουν θα αναμένεται ότι θα επιληθούν και πολύ σύντομα θα υπάρξει μια πάρα πολύ καλή λειτουργία. Ωραία. Κύριε Χατζηχαραλάμπους, εσείς στη Λάρνακα, πώς είναι τα πράγματα στο γραφείο? Αντίστοιχα, έχει όλος ο κόσμος, όλοι οι υπαλλήλοι πλέον έχουν τοποθετηθεί. Θα έλεγα από την πρώτη μέρα, το αντικείμενο τους έχουν δοθεί καθαρή κατεύθυνση και καθαρές οδηγίες. Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Τα συστήματα λειτουργούν με προβλήματα. Επιβεβαιώνω αυτά που λένε ο Γιάννης, ότι έχουν προβλήματα τεχνικά, τα οποία όμως να αναφέρω ότι δεν είναι ιδιαίτερα. Θα έλεγα ότι αναμένα πιο σοβαρά προβλήματα. Κατευθείαν με στιγμής επιλύουμε τα προβλήματα στην πορεία, να τα αντιμετωπίσουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή θέλω να κάτι συγκεκριμένο. Όταν λέτε υπάρχουν κάποια προβλήματα, δηλαδή κάποιος, για παράδειγμα, ένας αρχιτέκτονας ή κάποιος τέλος πάντων θέλει να κάνει μία αίτηση, δεν τον αφήνει το σύστημα να προχωρήσει, του σπάει τα νεύρα, θέλει 300 ώρες για να συμπληρώσει κάτι? Τι είδους προβλήματα? Υπάρχουν προβλήματα και από πλευρά των επαγγελματιών, δηλαδή των αρχιτεκτών, οι οποίοι προσπαθούν να... Διότι είναι γνωστό ότι και στην Κύπρο, αναφέρατε πριν, ότι μένουμε όλοι τελευταία στιγμή. Έγιναν κάποιες εκπαιδεύσεις τόσο
κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του συστήματος του υπόλαμου, αλλά προφανώς όλοι αναμένουμε τη στιγμή που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα, να ζητήσουμε πληροφόρηση. Άρα υπάρχουν και σε αυτήν την πλευρά, δηλαδή από αρχιτέκτονες ή πολιτικούς μηχανικούς, ερωτήματα τα οποία χρήζουν να έχει πληροφόρηση για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπόλαμο στην υποβολή. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά προβλήματα τα οποία έχουμε επιλύσει στις τελευταίες μέρες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή, κάποια άλλα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία του συστήματος του υπόλαμου. Πραγματικά είμαστε, είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, θα το βλέπουμε στην πορεία του. Μικροπροβλήματα, τα επιλύουμε, προχωρούμε. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε πραγματικά να μέχρι άμεσα να δώσουμε μία λύση στον όγκο των αριών. Ναι, ναι. Αυτό, κύριε Χατζηχαραλάμπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχετε. Ήταν ζητούμενο και πριν από τις εκλογές. Είχαν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με τις αιτήσεις που ήταν ήδη και στηβάζονταν τις πολλές χιλιάδες. Θα είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους προέδρους των ΕΟΑ, κύριε Τσουλόφτα, κύριε Χατζηχαραλάμπους, να βλέπουμε την πορεία μαζί. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Απλά ότι υπάρχει μια κοινή συνένεση και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων και από τους πέντε προέδρους, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μαζί συλλογικά αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα και ο στόχος είναι κοινός να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι.